Δεν είναι μόνο θέμα συμπάθειας. Δεν γίνεται επειδή είμαι ένα μοιράκιο μπροστά στην τεραστιότητά του, ούτε επειδή στεγνά, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος δηλώνω γκρούπι του, αλλά από τους πολλούς διθυράμβους που έχουν υποθεί για το νέο άλμπουμ των Carcass, πιστεύω πως τα λόγια του Warrel Dane βρίσκεται συμπυκνωμένη όλη η αλήθεια. Λέει λοιπόν για το νέο Carcass ο Wally στο Hammer που κυκλοφορεί, στη στήλη που οι μουσικοί μιλούν για τα αγαπημένα τους άλμπουμ. Λέει λοιπόν, το Surgical Steel είναι για 10 στα 10. Πρόκειται για έναν απίθανα καταπληκτικό δίσκο, με ορισμένες από τις καλύτερες lead κιθάρες των τελευταίων ετών. Δεν έχουν χάσει, λέει ο Warrel Dane, ούτε χιλιοστό του ταλέντου και της ποιότητάς τους. Just brutal. Αυτό ακριβώς εννοούν και διάφοροι γνωστοί και φίλοι όταν μιλούν για το Surgical Steel, κάτι φαρόπουλοι και κάτι παλαιολόγοι, ξέρετε, αλλά το κάνουν ουρλιάζοντας και χάνουν το δίκιο τους. Unfit for Human Consumption, λοιπόν, το πρώτο βίντεο από το νέο άλμπουμ των Carcass, το intro στην σημερινή εκπομπή, η οποία δεν είναι άλλη, πέρα από το TV War του Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, το εβδομαδιαίο heavy metal τσίρκο μας. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Έχουμε old school metal, έχουμε thrash metal, death metal, stoner rock, man, classic metal clip και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Carcass. Τους Carcass χωρίς τον Joshua που λέγονται Vista Chino και πίσω. Θυμάστε τι γινόταν παλιά με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ο John Garcia, ο Brant Bjork και τα άλλα παιδιά, αφού τελικά δεν τους επετράπει να ονομάσουν την μπάντα τους Carcass Leaves, αφού τραβήχτηκαν στα δικαστήρια με τον πρώην κολλητό τους και νυν superstar Josh Homme, βλέπε Queens of the Stone Age, Them Cricket Vultures, δεν είναι και λίγο να παίζεις με τον John Paul Jones, English of Death Metal και δεκάδες άλλα project, και αφού του έσυραν τα εξαμάξι στο Metal Hammer, αποκαλώντας τον φλόρο και άσχετο και όλα αυτά, ονόμασαν το σχήμα τους Vista Chino και κυκλοφόρησαν το δίσκο Peace, κάνοντας πολλούς από τους θεριακλίδες φίλους μας να αναφωνήσουν «Μαν, δισκάρα». Αυτά λοιπόν και με το Heavy Rock. Λίγο αργότερα θα δούμε και ένα άλλο συγκρότημα το οποίο κυμαίνεται στον συγκεκριμένο μουσικό χώρο. Και πάμε τώρα να δούμε τους Anvil, τους παλεμάχους Καναδούς, που έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα ιστορικά άλμπουμ, μνημεία πραγματικά του heavy metal, όπως το Hard and Heavy, το Forged in Fire και το Metal on Metal. Οι Anvil, αφού έγιναν και ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σε σαλονάτα κινηματογραφικά φεστιβάλ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν δίσκους με το Hope in Hell να είναι το τελευταίο από αυτά. Badass Rock and Roll είναι το νέο τους βίντεο. Πάμε να το δούμε και πίσω για επικαιρότητα. Εδώ λοιπόν και πάμε να δούμε τα της επικαιρότητος. Ξεκινάμε με τους Suicide Silence, οι Αμερικάνοι metal corers, ας τους πούμε έτσι, οι οποίοι ως γνωστόν είχαν την ατυχία να χάσουν τον τραγουδιστή τους, τον Mitch Larker, σε ένα φοβερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε πριν από καιρό. Ανακοίνωσαν τον νέο τους τραγουδιστή και ανακοίνωσαν επίσης πως πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα DVD και live album με το οποίο θα γιορτάσουν την μνήμη του χαμένου τους τραγουδιστή. Η Soilwork, η αγαπημένη Σουηδοί, οι οποίοι παρά τις εξαιρετικές δουλειές δεν κατάφεραν ποτέ να γνωρίσουν την πολυπόθητη επιτυχία και δεν έγιναν ποτέ In Flames στη θέση των In Flames, κυκλοφορούν και αυτοί ένα νέο DVD. Altitude Attitudes ονομάζεται το project, το οποίο δημιούργησαν, σχημάτισαν δύο από τους πιο γνωστούς μπασίστες του χώρου. Είναι ο Dave Jr. Ellison των Megadeth και ο Frank Bello των Anthrax και υπόσχονται πως το νέο αυτό project θα έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον και το περιμένουμε για να δούμε πού και πώς θα κινηθούν οι αγαπημένοι αυτοί μουσικοί. Gamma Ray, Gamma Ray ετοιμάζουν νέο άλμπουμ και ανακοίνωσαν πώς θα επισκεφτούν την χώρα μας για δύο συναυλίες. Την ανοίξη που μας έρχεται μαζί με τους Rhapsody of Fire. Gamma Ray, οι οποίοι μια φορά και ένα καιρό κατάφερναν να μαζέψουν πολύ μεγάλα ακροατήρια στις συναυλίες τους εδώ στην Ελλάδα, να κάνουν διπλά sold out show και όλα αυτά τα όμορφα.
Βέβαια, μετά την έπερθυνη του εμφάνιση μαζί με του Χέλογουν, που οι δυο μα, τα δύο κορυφαία ονόματα, αν θέλετε, του γερμανικού power metal, μαζί με του Blind Guardian, είναι τρει, δεν κατάφεραν να την κάρουν ένα χώρο. Μάλλον πόσο θα μπορεί να το κάνει αυτό ο Kai Hansen και οι φίλοι του σήμερα. Kai Hansen, βεβαίω, τον οποίο υπερλατρεύουμε και εμπιστευόμαστε σε ό,τι και να κάνει. Περιμένουμε τη νέα του δουλειά και βεβαίω περιμένουμε και την συναυλία με του Rhapsody of Fire. Και τέλο, το νέο το οποίο έχει συνταράξει τη metal κοινότητα τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι άλλο από την αποχώρηση του Joy Jordison από το drum kit των Slipknot. Και να υπενθυμίσουμε πως ο Joy Jordison δεν ήταν απλά ένας drummer, αλλά ήταν μία από τις βασικές συνθετικές δυνάμεις των Slipknot. Οπότε το μέλλον των μασκοφόρων από την Iowa κρίνεται μερικώς αβέβαιο. Και η αλήθεια είναι ότι μετά τον θάνατο του Paul Gray, τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε σε αυτό το συγκρότημα, και αυτό είναι καθόλου αλογικό. Οι δηλώσεις δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές για τους λόγους για τους οποίους ο Jordison αποχώρησε από το συγκρότημα. Ξέρουμε πώς θα επικεντρωθεί στο προσωπικό του σχήμα του Scar the Martyr, και ξέρουμε πώς και οι Slipknot ετοιμάζουν ένα νέο άλμπουμ το οποίο ενδεχομένως θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε, να τους θυμηθούμε σε μία. Θυμηθούμε σε μία από τις ιδιαίτερα αγαπημένες τους στιγμές και επιστρέφουμε. Πήγαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του σημερινού TV War για να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί? Ξέρετε, τα email έρχονται στο tvwar@mad.tv, τα SMS έρχονται στο 54120, αναγράφετε MAD, αφήνετε ένα κενό. Στη συνέχεια TV War και αυτό που θέλετε να μας πείτε, έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook. Φυσικά, αν μπορούσα να σκάναμε και αλλιώς, facebook.com/TV War, κάντε like εκεί και πριν προχωρήσουμε. Δύο διπλά CD των Magnum είναι αυτά, προσφορά του No Remorse Records. Two original of Magnum είναι το Breath of Life και το Brand New Morning. Για δύο από εσάς. Ακόμα τι έχουμε? Έχουμε δύο T-shirt, ένα τον Motley Crue και ένα τον Dream Theater με το εξώφυλλο του φοβερού και τρομερού Metropolis. Ενώ έχουμε και μία συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Γενάρη στο Κύτταρο. Μία συναυλία στην οποία headliner θα είναι τα δύο κορυφαία ελληνικά heavy συγκροτήματα. Από τα κορυφαία είναι η Spitfire και η Dark Nova, ενώ στην συναυλία επίσης συμμετέχουν και η Black Soul Horde, όπως και η Ruthless Steel. Έχουμε και δύο προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη συναυλία και θα δίνουμε δύο προσκλήσεις σε κάθε TV World που θα πραγματοποιείται μέχρι και να γίνει το εν λόγω live. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε. Δύο διπλά CD των Magnum, δύο προσκλήσεις για τη συναυλία Dark Nova Spitfire και δύο T-shirts, ένα Motley Crue και ένα Dream Theater για να τα διεκδικήσετε. SMS στο 54121, MAD και NOM, TV War, το δώρο που θέλετε και το όνομα τεπώνυμό σας. Και πάμε τώρα στους Chrome Division, οι οποίοι και είναι το rock and roll σχήμα που διατηρεί ο τραγουδιστής των Dimmu Borgir, ο Sagrath, σε ρόλο κιθαρίστα εδώ. Το έχει το σχήμα αυτό μαζί με κάποιους κολλητούς του από το Όσλο, υποθέτω, και όλοι μαζί προσπαθούν να παίξουν ένα μαγιόρικο rock and roll, αλλά έχω την αίσθηση πως κάπου δεν τους βγαίνει η συνταγή, καθώς το συγκεκριμένο ιδίωμα απαιτεί ένα attitude που από ό,τι φαίνεται ο Νορβηγός δεν το έχει, και πού να το βρει, θα μου πείτε, στα δάση ή στα φιόρδ. Έλατε. Λοιπόν, οι Chrome Division φτάνουν SEO στο τέταρτο τους άλμπουμ, Infernal Rock Eternal λέγεται αυτό, και το βίντεο τους λέγεται Endless Nights. Και προφανώς μιλά για τις ατελείωτες νύχτες που έχουν οι βόρειοι λαοί τον χειμώνα. Ναι. Ναι. Ναι, και εγώ περίμενα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπας και βάλουν γανιά φίλοι τους να λυκνίζεται στους ρυθμούς τους. Μπας και σωθεί η παρτίδα, αλλά η Smartin. Αυτά λοιπόν με τους Chrome Division, και είναι αυτό που λέγαμε, το rock and roll δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Δείτε δηλαδή πώς το κάνουν οι Red Fang στο νέο τους βίντεο. Τρόπο θέλει, και μερικά zombies πάντα βοηθούν την κατάσταση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Red Fang λοιπόν, Dayside στα καπάκια με το χριστουγεννιάτικο And the Wrath of God, και πίσω για classic metal clip. Εδώ λοιπόν στο TV War του MAD και του Metal Hammer, και πάμε να δούμε και το σημερινό Classic Metal Clip. Διαβάζω στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer τη συνέντευξη που έδωσε ο Michael Kiss και Nina Plus Van Dom και Unisonic, πρώην τραγουδιστής των Halloween, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο άνθρωπος προέθεσε νέα standards όσον αφορά το πώς τραγουδιέται το heavy metal και επηρέασε τους πάντες οι οποίοι θέλησαν να ισχυριστούν πως θα τραγουδούν power metal, ευρωπαϊκό power metal για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
Μάικ λέει, ενοχλείς όταν σε ρωτάνε για τους Halloween. Όχι πια, ήμουν τρομερά εκνευρισμένο στα 90s, αλλά όχι τώρα. Σε ρωτάω γιατί σε προηγούμενη συνέντευξη στο ελληνικό Metal Hammer είχες πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μοιραστείς ξανά τη σκηνή με τον Βάικαθ. Αισθάνεσαι ακόμα το ίδιο? Ακόμα νιώθω το ίδιο, δεν είμαι νευριασμένος. Είχαμε μιλήσει σε φιλικό κλίμα στα backstage του Sweden Rock όταν οι Halloween έπαιζαν μαζί με τους Avantasia. Δεν υπάρχει ούτε μίσος ούτε κακία, ωστόσο δεν μπορώ να διαγράψω το τι έγινε. Μπορώ να συγχωρέσω, αλλά όχι να ξεχάσω. Αν με προδώσεις, θα σε συγχωρήσω, αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Επειδή προσπάθησε ο Κάι να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση, ρωτάει ο συντάκτης μας. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να γίνει, δεν θα ήταν αληθινό. Απλώς επιμένω, επειδή ένα τέτοιο reunion με την κλασική σύνθεση αποτελεί το όνειρο των περισσότερων μεταλλάδων. Το καταλαβαίνω, λέει ο Μάικλ Κις, και κοίτα, πότε δεν λέω ποτέ, αλλά για τη στιγμή δεν το βλέπω. Θα έπρεπε να υπάρξουν πάρα πολλές συζητήσεις, λέει ο Μάικλ Κις, για την πιθανότητα του reunion των Halloween της Skipper. Εποχής Halloween, οι οποίοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δημιουργήθηκαν στη Γερμανία, στο Αμβούργο, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και εκεί στα μέσα της συγκεκριμένης δεκαετίας κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, το ιστορικό εκείνο mini album Starlight, Murderer, Warrior, Victim of Fate, Cry for Freedom, το ένα καλύτερο από τα άλλα. Και πραγματικά έθεσαν τις βάσεις στο πώς θα εξελισσόταν αυτό το πράγμα που ονομάστηκε γερμανικό power metal, με τις έντονες μελωδίες, τις πολλές δυναμικές, τα γρήγορα τραγούδια, τις μεϊντενικές κιθάρες. Καταπληκτική πραγματικά η δουλειά των Halloween στο EP. Εννοείται πως το ίδιο και ακόμα καλύτερα συμβαίνει και στο πρώτο τους full album, το Walls of Jericho, ενώ η επανάσταση έγινε όταν ο Michael Kiske, ο λόγος κύριος, εντάχθη στο δυναμικό του συγκροτήματος και το 1987 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album, το Keeper of the Seven Keys Part 1. Και από εκεί πέρα το πρώτο βίντεο κλιπ, αυτό που θα δούμε στο σημερινό Classic Metal Clip, δεν είναι άλλο από το Halloween, το τραγούδι που κλείνει ουσιαστικά τον δίσκο, που κανονικά πρόκειται για μια σύνθεση η οποία ξεπερνά τα 13 λεπτά σε διάρκεια. Ένα πραγματικό, ένα αριστούργηματικό, ένα έπος. Και για να γίνει βίντεο κλιπ, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να το κουτσουρέψουν και τα 13,5 του λεπτά να γίνουν 3 και κάτι. Παρ' όλα αυτά, το Halloween, τον Halloween, νομίζω πως δικαιολογεί πλήρως την παρουσία του σε αυτήν εδώ την ταπεινή ενότητα που ονομάζεται Classic Metal Clip. Πάμε να το δούμε. Ναι, εδώ είμαστε στο TV War του Manda και του Metal Hammer, μέρος τρίτων, και να υπενθυμίσουμε τα της επικοινωνίας και των διαγωνισμών πριν να συνεχίσουμε τον σημερινό μας ανήφορο. Λοιπόν, τα email έρχονται στο tvwar@ma.tv, τα SMS στο 54121, MAD και ενώ TV War και αυτό που θέλετε να μας πείτε βεβαίως, ενώ έχουμε και το facebook.com/TV War, like εκεί. Λοιπόν, δύο διπλά άλμπουμ των Magnum προσφορά του Nori Morse είναι αυτά. Είναι το Breath of Life και το Brand New Morning. Δύο t-shirts από το Monsterville, Motley Crue και Dream Theater και δύο εισιτήρια για τη συναυλία των Spitfire μαζί με τους Dark Nova, τους Black Soul Horde και τους Ruthless Steel. Πώς θα διεκδικείτε αυτά? SMS 54121, MAD και NoTV War, ό,τι θέλετε και το όνομά σας. Και πάμε τώρα στους Soulfly, το νέο άλμπουμ των οποίων λέγεται Savages και δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση, αλλά έχω την εντύπωση πως ενώ ο Max εξακολουθεί να κάνει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ξέρει να κάνει, αν και στο νέο δίσκο είναι κάπως λιγότερο ethnic, έχω γενικώς την αίσθηση πως οι Soulfly δεν αφορούν πια τόσο πολύ κόσμο όσο πριν από κάποια χρόνια. Δεν ξέρω, ίσως να κάνω και λάθος. Bloodshed είναι το νέο τους βίντεο. Πάμε να το δούμε και ίσου. Μεγάλη Motorhead από το άλμπουμ, το Orgasmatron, καταπληκτικός δίσκος, ο πιο διαφορετικός, αν θέλετε, δίσκος των Motorhead, από τους αγαπημένους τους δίσκους εδώ στο TV War, αυτό και το Another Perfect Day και όλα τα classics εννοείται. Λέμι, ο οποίος βρίσκεται στο εξώφυλλο του Hammer που κυκλοφορεί, μεγάλο αφιέρωμα στα έργα και τις ημέρες του διαχειρός Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Συνέντευξη του Mickey D για το νέο άλμπουμ των Motorhead, η μοναδική συνέντευξη που έδωσαν οι Motorhead στην Ελλάδα, βρίσκεται που αλλού στο Metal Hammer, ενώ στο τρέχον τεύχος. Συνέντευξη Hank Sherman, ο συνθέτης του Melissa των Mercyful Fate, μιλά για τη δημιουργία του δίσκου. Perfect Circle, World End, The Side, Striper, Wardham, Solstice, Code, Valkyria, Αποκαλύπτικα, Ανέκε, Van Giersbergen και ένα CD όπου διάφορες ελληνικές μπάντες διασκευάζουν
τραγούδια των Metallica, όλα αυτά στο τρέχον, τεύχος του Metal Hammer και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λίγες μέρες έμειναν ώσπου να κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ των Ολλανδών Thrashers, των Legion of the Damned. Το τίτλος της νέας τους δουλειάς θα είναι Ravenous Plague και το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 7 του Γενάρη του 2014. Και ξέρετε, οι Legion of the Damned μπορεί εδώ στην Ελλάδα να μην έχουν κάνει κάποια ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά στο εξωτερικό και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη απολαμβάνουν την φήμη της δεύτερης πιο εμπορικής ευρωπαϊκής thrash metal μπάντας, βλέποντας μόνο την πλάτη των. Σωστά μαντέψατε. Creator. Μπράβο. Λοιπόν, ο Έλληνας φαίνεται πως προτιμά εγχώριο thrash και καλά κάνει. Το εγχώριο ελληνικό thrash, το μεγαλύτερο του κομμάτι, η Exarchis, η Chronosphere, η Domination, η Phantom και όλοι αυτοί οι τσακαλοπαρέα μαζεύονται για να παίξουν στο παλιό Next που σήμερα ονομάζεται Seven Sins, αν θυμάμαι καλά. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο καιρό. Και για αυτά και που είχαμε μείνει, ναι, οι Legion of the Damned έχουν νέο δίσκο και αυτό είναι το πρώτο τους βίντεο από εκεί. Το βλέπουμε και επανερχόμαστε με βάρβαρο thrash metal από την Λατινική Αμερική στο σημερινό Visions from the Underground. Next, please. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε και μια φοβερή μπαντάρα που τη λέγανε Wasp, έβγαλε μια σειρά από καταπληκτικούς δίσκους και στη συνέχεια ο frontman τους, ο mainman τους, κατάφερε να τους κάνει πάρα μα πάρα πολύ αχώνευτους με όλα αυτά που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει δεν ξεχνιούνται αυτά τα αριστουργήματα και ήρθε η ώρα για το σημερινό Visions from the Underground, όπου και θα πάμε στην Αργεντινή για να συναντήσουμε ένα νέο σχήμα που παίζει αβυσαλαίο thrash metal, τον Xteno λέγονται, και ψάχνοντας πληροφορίες για τους συγκεκριμένους κυρίους, ένιωσα λίγο να πηγαίνω σχολείο, μια και έμαθα πως Tungsten είναι το βολφράμιο που λέμε και η λέξη Tungsten έρχεται λέει κατευθείαν από το σουηδικό Tungsten που σημαίνει βαριά πέτρα, οπότε είναι το πλέον κατάλληλο όνομα προκειμένου να ονομαστεί μια heavy metal μπάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Αργεντίνους να θρασάρουν σαν να μην υπάρχει αύριο και επανερχόμαστε για το Grand Finale. Πήγαμε. Always look on the bright side of life. Είναι φοβερό, λέει, η μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών, η Monty Python. Ανακοίνωσαν το reunion τους, θα κάνουν κάποιες θεατρικές εμφανίσεις. Πρώτα ανακοινώθηκε για το τέλος του Ιούνιου του 2014, αν θυμάμαι καλά, στο O2 του Λονδίνου και έγινε sold out σε 47 δευτερόλεπτα. Πουλήθηκαν 20.000 τόσα εισιτήρια και ανακοινώθηκαν φυσικά και άλλες μέρες, όπου τα εισιτήρια εννοείται πως ξεπουλήθηκαν. Μιλάμε για το μεγαλύτερο reunion όλων των εποχών, έτσι κι αλλιώς, και ήρθε η ώρα για το grand finale εδώ στο TV War του MAD και του Metal Hammer. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, περάστε χρόνο με αυτούς που αγαπάτε και μην σπαταλάτε δύναμη και ενέργεια σε άχρηστα πράγματα. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας, καλό βράδυ, War Eldane Brother. Forget about your scene, give the audience a...